Kaiser. Lampros Frontoulis, bitte. Eine Minute. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα σήμερα να μιλήσω πρώτα σαν πατέρας μιας κόρης με ειδικές ανάγκες και μετά σαν Ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Στίβενς, για τη δουλειά της. Δυστυχώς, σε όλες τις χώρες της Ένωσης, τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και την ίδια ποιότητα ζωής όπως θα έπρεπε. Θα μιλήσω για τη χώρα μου, την Ελλάδα. Τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους είναι τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα έχουν γίνει περικοπές μισθών και συντάξεων στους γονείς των παιδιών με αναπηρία. Πώς μπορούν να προσφέρουν οι γονείς αυτοί τα απαραίτητα στα παιδιά τους για αξιοπρεπή διαβίωση και τις αυξημένες ανάγκες που έχουν τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με τους άλλους συνανθρώπους μας? Η αυτόνομη διαβίωση στην Ελλάδα δεν υπάρχει με τη μέρημνα του κράτους. Μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει κάνει κάποια βήματα στον τομέα αυτό, αλλά αντιμετωπίζεται σαν επιχειρηματίας και εξοντώνεται με υπέρμετρη φορολόγηση. Τα άτομα με αναπηρία έχουν εξαιρεθεί από τα προγράμματα διαβίου μάθησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακόμα και απλά θέματα όπως είναι μια θέση πάρκινγκ έξω από την κατοικία των ατόμων αυτών δίδεται μόνο αν έχουν τα ίδια τα άτομα δικό τους αυτοκίνητο. Πρέπει όλοι να έχουμε μια ενιαία στάση υπέρ των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας με αναπηρία, γιατί οι ανάγκες είναι καθημερινές και κοινές για όλους. Σας ευχαριστώ.